Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δώσουμε το λόγο σε δύο ακόμα υποψήφιους βουλευτές. Κοντά μας είναι ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία πλέον στη Β' Περιφέρεια Αθηνών, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Και ο, Και ο υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια με τους ανεξάρτητους Έλληνες του κυρίου Καμένου, ο γιατρός, ο κύριος Δημήτρης Αντωνίου, που κατέρχεται για πρώτη φορά στον πολιτικό στίβο. Καλό μεσημέρι και καλησπέρα, σε εσάς. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γεωργιάδη, και να σχολιάσουμε το πρώτο θέμα του δελτίου μας, που είναι οι γαλλικές εκλογές. Και θα ήθελα ένα συγκεκριμένο σχόλιο σε ό,τι αφορά το ποσοστό ρεκόρ της ακροδεξιάς υποψηφίου της κυρίας Λεπέν, που έφτασε το 18%. Καταρχάς, διάβασα μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως που λέει για νίκη της αριστεράς στις γαλλικές εκλογές. Πράγματι, ο μεγάλος νικητής των γαλλικών εκλογών είναι η Μαρί Λεπέν, χωρίς καμία αμφιβολία. Ένα ιστορικό ρεκόρ για τη γαλλική ακροδεξιά που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Επίσης, θα ήθελα να κρατήσουμε δύο ακόμα πράγματα. Ότι ενώ οι δημοσκοπήσεις δίνανε διαφορές 4 και 5 μονάδων στον Ολάν, τελικώς η διαφορά είναι περίπου στη μία μονάδα, δηλαδή είναι πολύ μικρή. Mm-hmm. Και άρα το να μιλάμε με τα βεβαιότητας για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος Γαλλίας είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο από ό,τι αποκλείεται, από ό,τι αποδεικνύεται. Mm-hmm. Γιατί αν δούμε τα ποστά της Λεπέν που εξαντικειμένου είναι πιο κοντά στην πλευρά του Σαρκοζή, το παιχνίδι εκεί παραμένει ανοιχτό. Και δεν είναι ένα παιχνίδι που δεν μας αφορά. Mm-hmm. Μας αφορά πάρα πολύ το εκεί παιχνίδι, γιατί καλώς κακώς έχουμε συνδέσει την τύχη μας με την Ευρώπη και ό,τι συμβαίνει σε μια τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα όπως η Γαλλία επηρεάζει και εμάς. Και η ισορροπία των δυνάμεων όμως είπε ότι θα πρέπει να μας απασχολούν οι εξελίξεις στη Γαλλία και το ποσοστό της κυρίας Λεπέν. Φοβάστε δηλαδή αντίστοιχες εξελίξεις και στην Ελλάδα? Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η κρίση σε όλη την Ευρώπη ενισχύει τα φαινόμενα του ευρωσκεπτικισμού. Γιατί το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία είναι ένα καθαρά ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, το οποίο ζητάει η Γαλλία να επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα, να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιστρέψουμε σε μια πιο χαλαρή σχέση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρα λοιπόν είναι βέβαιο ότι αυτή η κρίση, και αυτό είναι κάτι που να αντιληφθεί η Ευρώπη, είτε θα οδηγήσει σε μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, είτε θα οδηγήσει στη διάλυση της Ευρώπης. Εγώ προσωπικά αγωνίζομαι πολιτικά για να συμβεί το πρώτο, να φτιάξουμε μια ενωμένη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι σε αυτή την ενωμένη Ευρώπη η Ελλάδα έχει θέση. Πρέπει να είναι παρούσα. Και γι' αυτό κατεβαίνω με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι η παράταξη που μας έβαλε στην Ευρώπη ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και είναι σήμερα η παράταξη του Αντώνου Σαμαρά, που είναι η μοναδική που μπορεί να εγγυηθεί την παραμονή μας εκεί. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Θα ήθελα να πάω στον κύριο Αντωνίου και ήθελα να θέσω το ίδιο πρώτο ερώτημα. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το ποσοστό της κυρίας Λεπέν, 18% στις γαλλικές εκλογές. Μα είναι τα παρεπόμενα της νέας τάξης πραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης και της άτεκτης αυτής λαϊκής πολιτικής εναντίον των ελευθεριών, των δημοκρατικών ελευθεριών και των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των κρατών, των λαών όλης της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι τα παρεπόμενα. Η νέα τάξη των πραγμάτων δεν έχει μόνο σκληρά εθνοκτόνα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά έχει και κοινωνικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα απόνερα λοιπόν της νέας τάξης πραγμάτων, τα οποία εκπροσωπεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, το δεύτερο κόμμα στο οποίο τώρα συμμετέχει, τα δύο αυτά αυγά του φιδιού, τα οποία είναι τα εκολαπτήρια της νέας τάξης των πραγμάτων, καθώς και τα άλλα μνημονιακά κόμματα του λαός, της Ντόρας Μπακογιάννη κτλ. Όσον αφορά... Σε τι ακριβώς αναφέρεστε, τι ακριβώς σας ενοχλεί σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, κύριε Αντωνίου? Στη νέα τάξη πραγμάτων, η νέα τάξη πραγμάτων καταρχάς αυτό που κάνει είναι ότι απεκδύει από τα κράτη την έννοια του εθνικού κράτους και απεκδύει από τα κράτη την προστατευτικό ρόλο του που έχει κάθε κράτος στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών. Διότι αυτό είναι το κυρίως. Έχουν στερήσει από τους εργαζόμενους και τις εργάτες κάθε εργασιακό, κοινωνικό και πολιτικό τους δικαίωμα. Ίσονος σημασίας είναι οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων. Το κύριο που αυτό εμείς δεσμευόμαστε ότι θα αποκαταστήσουμε από την πρώτη μέρα είναι τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Κύριε Αντωνίου, θα πάμε και στα θέματα της οικονομίας. Ήθελα να επιμείνω λίγο στο πρώτο ερώτημα. Και αν φοβάστε αντίστοιχα φαινόμενα στην Ελλάδα και τι θα σήμαινε για εσάς η πιθανή είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή? Κοιτάξτε, εμείς δεν φοβόμαστε, διότι βλέπετε ότι στη Γαλλία η Χάριβδη εξαφανίστηκε, πέθανε. Μιλάω για τον Σαρκοζή, μένει η σκύλα. Μιλάω για τη Μέρκελ. Κατά συνέπεια, το ξύλωμα της πανοπλίας αυτής, της νέας τάξης πραγμάτων που έχει φορεθεί αναγκαστικά και βασανιστικά πάνω στους λαούς, έχει αρχίσει και ξεχυλώνεται σιγά-σιγά. 6 Μαΐου θα γιορτάσουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί τη νέα Ανάσταση, λαμπρή Ανάσταση Χριστού και Έθνους. Θα καταρρεύσει η νέα τάξη πραγμάτων. Εμείς λοιπόν
Δεν φοβόμαστε γιατί η αρχή του τέλους τους έχει φτάσει και το ξέρουν. Λευκή πετσέτα έχουν ρίξει. Κύριε Αντωνίου, ήθελα να σας ρωτήσω στο το εξής. Προχθές είχαμε κάποια επεισόδια κατά του κυρίου Ευθυμίου. Το κόμμα σας καταδίκασε αυτή την επίθεση. Και αν δεν την καταδικάσατε, γιατί? Να σας πω, αγαπητή Μαρία, θα πω κάτι γενικότερο. Όχι, ένα συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο θα πω. Το συγκεκριμένο άσχημα να απαντήσω όπως θέλω. Για να καταλάβει και ο τηλεθεατής τι ακριβώς προσβαίνεται. Να απαντήσω όπως θέλω. Θα πω το εξής, ότι η βία. Σε πώς απαντάτε όπως θέλετε. Ναι. Η βία δεν εξυπηρετεί μόνο την τυραννία. Η βία εξυπηρετεί και προστατεύει και τη δημοκρατία κάτω, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος. Όταν καταλύονται το Σύνταγμα και η δημοκρατία, ο λαός έχει δικαίωμα να ασκήσει νόμιμη βία, σύμφωνα πάντα με τον νόμο και την ηθική. Νόμιμη βία. Άρα αυτή λοιπόν. Την υιοθετείτε. Όχι, δεν την υιοθετώ, λέω με τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο λαός λοιπόν αισθάνεται και είναι η πηγή του δικαίου, και μόνο αυτός ξέρει αν το αισθάνεται δικαίως ή όχι. Αν ο λαός αισθάνεται ότι βασανίζεται από τους εντοπίους προδότες, οι οποίοι ενεργούν ως συνειδητά όργανα του εχθρού και της Τρόικας. Ένα λεπτάκι, τι εννοείται νόμιμη βία? Τότε είναι δικαιολογημένος να αντιδράσει με δίκαιη και νόμιμη βία. Ποια είναι η νόμιμη βία, πώς την προσδιορίζετε? Αυτή που προστατεύει τη δημοκρατία. Να αυτός πετάει, ας πούμε, καρέκλες και κανάτες και οτιδήποτε. Πώς το προσδιορίζετε, τι εννοείται νόμιμη αυτή βία? Αυτή που νιώθει ο λαός. Τη βία, την νόμιμη ή το άδικο ή το δίκαιο, ο λαός το νιώθει αθεσυζητητή, διότι αυτός είναι η πηγή του δικαίου και όχι το δικαστήριο. Το δικαστήριο απλώς εφαρμόζει τον νόμο. Ο λαός είναι αυτός που εκφράζει τον νόμο. Ωραία, θα ήθελα να πάω σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Καθώς αυτά που ακούω από τον κύριο Αντωνίου, αν πραγματικά εκφράζουν το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, είναι πρωτοφανή να ακούγονται, δεν έχουν ακουστεί ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Τώρα σε πιο συγκεκριμένα αναφέρεστε. Στο ότι μπορεί να υπάρχει νόμιμη βία των πολιτών μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής πολιτείας και ότι μπορεί οι πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Γιατί αυτό είπε προηγουμένως ο κύριος Αντωνίου. Και σας μιλάει κάποιος που έχει υποστεί τέτοια βία. Το σχόλιο μου για την επίθεση Χρυσής Αυγής στον κύριο Ευθυμίου, που βεβαίως θα είναι ντροπή για την Ελλάδα να ακόμα στη Χρυσή Αυγή να μπει στη Βουλή, και κακώς δεν τους καλείται στα κανάλια, πρέπει να καλείται εκπροσώπου τη Χρυσή Αυγή για να δει ο κόσμος ποιος πάει να ψηφίσει. Εμένα με έχει χτυπήσει Χρυσαυγήτη στην πλατεία Αττικής τον Ιούλιο του 2009, μόλις σε μια κουτουλιά και χτύπησα αρκετά. Και καλό είναι να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ποιους πάνε να εμπιστευτούν. Γιατί η δίκαιη οργή για τη μετανάστευση, η δίκαιη οργή για την οικονομική κρίση, μπορεί να στρέψει τους ανθρώπους και να δώσουν την ψήφο τους σε πραγματικά επικίνδυνες καταστάσεις. Όμως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή ζούμε στη χώρα της υποκρισίας, όταν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ επετέθηκαν ακροαριστεροί αντιεξουσιαστές εκεί από μένα, υποκατάληψε κτίριο σε μένα, σε μια ιδιωτική μου στιγμή μετά την Εκκλησία, δεν είδα όλα τα κόμματα να σπέδουν με την ίδια ζέση να καταδικάζουν το γεγονός. Γιατί εξακολουθούμε να ζούμε σε μια χώρα όπου η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς είναι κυρίαρχη και αν έχουμε βία κατά πολιτικών ή πολιτών από ομάδες άκρας αριστεράς, πώς αυτή περνάει στα ψηλά. Όμως, ένα λεπτάκι. Ενώ πώς πιστοποιείτε, ένα λεπτό, κύριο Γεωργιάδη, εσείς πώς πιστοποιείτε την ταυτότητα αυτών που σας επιτέθηκαν? Από την φωνάζανε ζήτω οι μετανάστες, έξω οι φασίστες, βγήκαν από την Στρούγκα που έχουν εκεί πέρα ένα κτίριο υποκατάληψη και το ανεβάσαν στο IndyMedia. Δεν νομίζω όμως να κάνουν κάτι παραπάνω για να πούν την πολιτική του ταυτότητα. Απλώς επισημαίνω ότι όταν είναι από την άκρα αριστερά, περνά στα ψηλά και καλά κάνουν οι αγανακτισμένοι πολίτες, όταν από τη Χρυσή Αυγή τρέχουν ξαφνικά όλοι να συνειδητοποιήσουν τη βία. Εγώ λοιπόν, για να αντιδιαστήλω τη θέση μου από τον γιατρό τον κύριο Αντωνίου, θέλω να πω ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία ισχύει αυτό που έλεγε ο Βολτέρος. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Δεν επιτρέπεται να ασκεί βία κανένας σε κανέναν. Αλλά ένα λεπτό. Ένα λεπτό να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα θέματα. Θα ήθελα να θέτω, κύριε Γεωργιάδη, αν μπορώ να θέτω εγώ τα ερωτήματα. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, σας ακούω. Είναι πολύ σημαντικό. Επειδή άκουσα τον κύριο Αντωνίου εδώ που είπε για το αυγά του φιδιού και διάφορα τέτοια. Πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα την εφημερίδα Δημοκρατία. Μιλάμε για την πιο συγκλονιστική είδηση της ημέρας, την ξέρετε? Διαβάσατε? Σε τι αναφέρεστε? Ο κύριος Γεώργιος Γιοργαλάς, ο υπουργός της 21ης Απριλίου, έστειλε εξώδικο στον κύριο Πάνο Καμένο ότι του χρωστάει λεφτά γιατί ήταν ο οργανωτής της προεκλογικής του εκστρατείας και είναι ο πραγματικός συγγραφέας του βιβλίου του κυρίου Καμένου. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, και ο κύριος Καμένος του χρωστάει λεφτά. Τώρα σε αυτή τη συζήτηση, όταν θα έχουμε εμείς στοιχεία και θα είμαστε σε ρεπορτάζ. Και εδώ ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι αυτός που έγραψε το πρόγραμμα των Ανεξαρτών Ελλήνων είναι ο κύριος Γεωργαλάς, στον οποίο χρωστάει και χρήματα κατά τον κύριο Γεωργαλά ο κύριος Καμένος.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι τεράστιο θέμα. Έτσι, ωραία, καταγράφει. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε ένα λεπτό, κύριε Αντωνίου, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε πολλά θέματα, να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύεται. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στα αμιγώς πολιτικά. Εσείς δώσατε ψήφο στο δεύτερο μνημόνιο και λόγω αυτού αποχωρήσατε από το Λάος. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, του αρχηγού σας πλέον, περί αυτοδυναμίας. Και ούτω λίγο το πολύ κάποιοι το ασκούν πολύ σκληρή κριτική. Αν δεν πάει σε αυτοδυναμία, θα πάει σε εκλογές και καλούν αυτό το δίλημα κάπως εκβιαστικά. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχουμε περάσει ποτέ. Για να περάσουμε από αυτή την κρίση, απαιτούμενο, αναγκαστικό απαιτούμενο είναι η πολιτική σταθερότητα. Εάν δεν έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα που να μπορεί να πάρει αποφάσεις και να εφαρμόσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Ναι, αλλά θα σας έχει στείλει ένα μήνυμα ο ελληνικός λαός. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία, σας στέλνει ένα μήνυμα. Δεν θα πρέπει να το σεβαστείτε. Τα μηνύματα είναι πολύ σπουδαία. Εγώ όμως πιστεύω ότι η πολιτική είναι ένα πρακτικό πράγμα. Σας λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και μπουν στη Βουλή 10 κόμματα. Εσείς είστε τώρα στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και στις ειδήσεις 10 χρόνια. Και είστε πολύ έμπειροι. Πιστεύω ότι υπάρχει παραμικρή συνεννόηση στη Βουλή με 10 κόμματα μέσα. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές τις δημοσκοπήσεις, πολύ απλά θα καταστραφούμε. Αυτό δεν πρέπει να το. Δηλαδή, δεν θέλω να νομίζει κάποιος ότι υπάρχει κάποια περίπτωση να μην καταστραφούμε. Θα καταστραφούμε οπωσδήποτε. Είναι μια κυβέρνηση δύο ευρωπαϊκών κομμάτων υπό τον κύριο Παπαδήμο. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη πορεία. Δηλαδή, τα κόμματα που δεσμεύονται, αν μη τι άλλο, σε μια μίνιμουμ πλατφόρμα ευρωπαϊκού προσανατολισμού, αυτά δεν μπορούν να συνεργαστούν και να δώσουν λύσεις. Θέλω πριν πάνε στην κάλπη όλοι οι Έλληνες πολίτες, πέραν της δίκαιης οργής και αγανακτήσεως, να σκεφτούν ποιο θα είναι το μέλλον των παιδιών τους, εάν οι κάλπες μας φέρουν σε πολιτική αστάθεια. Ξέρετε, πολλές φορές στην ιστορία έχουμε κάνει τέτοιου δυσφάλματα. Την 1η Νοεμβρίου του 20 μπήκαμε στην κάλπη με την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, πήγαμε με οργή και βγήκαμε με την Ελλάδα της μικρασιατικής καταστροφής. Η κάλπη είναι σοβαρό πράγμα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Ναι. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Δηλαδή, είναι θέμα κουλτούρας. Ή πολιτική αστάθεια ή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό είναι το δίλημα μόνο. Ο κύριος Καμένος έκανε πρόσκληση συνεργασίας στον κύριο Τσίπρα. Μιλάμε για δύο. Ο κύριος Τσίπρας είπε δεν θέλω τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Τσίπρας έκανε πρόσκληση στον Κουκουέ. Η κυρία Παπαρίγα είπε δεν θέλω τον Κουκουέ. Ο κύριος Τσίπρας έκανε πρόσκληση στον κύριο Κουβέλη. Ο κύριος Κουβέλης είπε δεν θέλω τον κύριο Τσίπρα. Είναι δυνατόν να νομίζετε τα αλήθεια? Ότι με αυτό Γεωργιάδη, θα πάμε την επόμενη μέρα να κυβερνηθούμε. Ένα λεπτό. Δεν μιλάμε για τα κόμματα εξουσίας. Αυτά δεν είναι ακόμη κόμματα εξουσίας. Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς θα βλέπατε μία μίνιμουμ πλατφόρμα συνεννόησης. Εγώ υπήρξα υπουργός μιας τέτοιας κυβερνήσεως και θέλω να σας πω ότι δεν γίνεται με συγκυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να δώσω ένα παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί εδώ και δύο χρόνια θα κάνει αποκρατικοποιήσεις. Θέλω να προλάβει να κάνει ο κύριος Αντωνίου. Καμία. Άρα με το ΠΑΣΟΚ μαζί. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη και λειτουργική κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα και σας το λέω με αγωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε απολύτως σαφείς. Κύριο Αντωνίου, ένα λεπτό. Σήμερα ο κύριος Καμένος, μιλώντας σε μια εκπομπή, είπε «Ούτε νεκρός συνεργάζομαι με τα δύο μεγάλα κόμματα». Εσείς με ποιους θα συνεργαστείτε? Εμείς δεν θα συνεργαστούμε με τους κατηγορούμενους για εθνική και σχάτη προδοσία κατά του ελληνικού γένους. Δεν είναι ισχυρισμός δικός μου, είναι ισχυρισμός πλέον του εισαγγελέως, της εισαγγελίας Αθηνών, στο υψηλότατο επίπεδο της εισαγγελίας Εφετών και του Αρείου Πάγου. Εδώ είναι το σκεπτικό της απόφασης. Θα μου επιτρέψεις να απαντήσω να μην με διακόψεις όπως δεν διέκοψες και τον Άδων, αγαπητή Μαρία. Έτσι. Διότι αυτό είναι η ουσία. Διότι ακούω και ασχολείστε με τη διαχείριση την πολιτική και την οικονομική της σκλαβιάς και της κατοχής της χώρας. Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι η οικονομική διαχείριση της σκλαβιάς, αλλά η αποτείναξη της σκλαβιάς. Εδώ λοιπόν έχουμε διπλή κατοχή από ξένους κατακτητικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας ως όργανα εντοπίους προδότες. Και εδώ είναι το σκεπτικό της εισαγγελίας λοιπόν, του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας Εφετών, με τους οποίους παραπέμπονται με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας όσοι ψήφισαν τα δύο μνημόνια και τις δύο διανυμιακές συμβάσεις, μεταξύ των οποίων και ο παρακαθήμινος συνομιλητής. Ήθελα να σας ρωτήσω. Παραπέμψει, εδώ είναι το σκεπτικό. Αυτό είναι το άρθρο 86 για τους υπουργούς αναφέρεται. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ. Είσαι υπουργός, δεν είσαι υπουργός. Κύριε Αντωνίου, επειδή είστε εδώ και θα ήθελα ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα ένα σχόλιο, αν γνωρίζετε από το κόμμα σας. Ένα λεπτό. Τώρα συζητάμε πολιτικά. Είναι προδότητας, με συγχωρείτε. Δεν είναι τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Είναι προς Θεού. Κύριε Αντωνίου, κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμός. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ. Τον εισαγγελέα να αναγνωριστεί. Κύριε Αντωνίου, λάθος να τα καταλάβει όλα, όπως το μνημόνιο, όπως και όλα. Λοιπόν,
Θα ήθελα το σχόλιο σας, εάν γνωρίζετε, σχετικά με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που θα θέλαμε και εμείς να τα δούμε. Κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε να παρακαλώ. Εγώ το διάβασα, το Δημοκρατία. Ένα Γεωργό, δεν μου το δίνει. Δείξτε μου λίγο στην κάμερα, παιδί μου εδώ. Δεν μου δίνει τον ίδιο χρόνο. Κύριε Αντωνίου, από εσάς. Δείξτε λίγο στην κάμερα. Δεν με ρωτάτε εμένα, να καταλάβει ο Δημοκρατή. Συγγνώμη, μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν, λέει το δημοσίευμα, Γεωργαλά και η Καμένο. Του είχα γράψει το πρόγραμμα, αλλά δεν με πλήρωσε, λέει ο θεωρητικός της επταετίας, στέλνοντας εξώδικο. Επειδή είναι ελάχιστος ο χρόνος, αν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Παρελκύετε την προσοχή του κόσμου στα ασήμαντα και στα κιτσάτα, στην αλαζονία του κιτς και του ασήμαντου. Το σημαντικό ότι η χώρα είναι κατακτητημένη, αγαπητή Μαρία. Και δεν ασχολούμαστε με κουτσουμπολιά, φαντασιώσεις. Είναι φαντασιώσεις. Είναι το σχόλιο του, κύριε. Είναι φαντασιώσεις ανθρώπων ψυχικά διαστραμμένων και αρρώστων, Γιώργα. Ισχύει όμως, γνωρίζετε κάτι γι' αυτό, ισχύει. Δεν γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει. Αυτά αφορούν. Είναι ψυχικά αρρώστο. Ναι, του ψυχικά αρρώστο, εφόσον είναι ένας φασίστας. Μα τον είχε διευθυντή ο Καμένος. Ένας φασίστας, όπου από εκεί που προέρχεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε, σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Μα δεν μου δίνει τον χρόνο να ολοκληρώσω. Συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, και αν παραπονιέται ο Άδωνης Γεωργιάδης για την ασκηθήσα, βία εναντίον του Χρυσαυγίτες, αυτό το κάνουνε διότι τους πρόδωσε. Μέρος της Χρυσαυγής ήταν ο κύριος. Ωραία, αλλά, δεν έχω υπάρχει Γεωργιάδη, ποτέ μέλος της Χρυσαυγής. Σταματήστε να είστε συνοφάρτης. Ο δε κύριος Γεωργαλάς που εξυβρίζεται είναι ο υπεύθυνος προεκλογικής εκστρατείας του Πάνου Καμένου επί σειρά ετών. Εάν είχε ο αρχηγός σας ένα ψυχικά ασθενή στο γραφείο του, τι να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία και στους δύο. Κάνατε τις τοποθετήσεις σας στον κόσμο, θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Σας ευχαριστώ. Καλή σας επιτυχία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση στις 6 παρα 5 με την Έφη Αλεβίζου. Αναλυτικά ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α στις 7 με τον Αντώνη Σρόιτερ. Μείνετε στον Α, ακολουθεί η Ελένη Μενεγάκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.